Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Βήματος Ορθοδοξίας, χαίρετε από τον Πλαταμώνα Πιερίας. Εδώ βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο του Πλαταμώνα, στο εκκλησάκι των Αγίων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Εδώ πάνω στο πανέμορφο αυτό σημείο που δεσπόζει μέσα στο πράσινο και μέσα στο γαλάζιο που το βλέπετε στο βάθος. Εδώ είναι το παρεκκλήσιο που μπορεί κάποιος να ανάψει το κερί του. Βοήθειά μας, οι Άγιοι του Θεού Κωνσταντίνου και Ελένης, οι Απόστολοι, και βοήθειά σας, αγαπητοί αναγνώστες, να είμαστε καλά, υγεία και χαρά. Εδώ λοιπόν είναι αυτό το εξοκλήσι που πραγματικά συγκλονίζει τους πιστούς που προσέρχονται, τους επισκέπτες που καταφθάνουν από την Ελλάδα αλλά και όλες τις ορθόδοξες χώρες, καθώς εδώ η περιοχή έχει τουρισμό κυρίως από τα Βαλκάνια. Εδώ λοιπόν είναι το εκκλησάκι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης με τις δύο σημαίες να κυματίζουν την ελληνική και τη βυζαντινή, και εδώ μέσα στο πράσινο και στο γαλάζιο ενώνεται το γαλάζιο με το πράσινο και γίνεται ένα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μία συναρπαστική εικόνα στον θεατή. Απέναντί μας είναι η Λεπτοκαριά. Εδώ αυτό το πανέμορφο λευκό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πανέμορφο τοπίο μέσα στο καταπράσινο, μέσα στο πευκόφυτο δάσος αυτό που αγκαλιάζει το γαλάζιο της θάλασσας, που γίνεται ένα με το γαλάζιο της θάλασσας. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, τα λόγια είναι λιγοστά, γιατί πραγματικά όταν ο Θεός και η φύση μιλάει, τα λόγια είναι περιτά ορισμένες φορές για να περιγράψουν το μεγαλείο του Θεού επί της γης. Απέναντί μας είναι το κάστρο του Πλαταμώνα, εδώ το ιστορικό αυτό κάστρο που έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια με μεγάλη ιστορία. Ελλάδα και Ορθοδοξία γίνονται ένα εδώ, στο υψηλότερο σημείο του Πλαταμώνα Πιερίας. Πάμε και από την μπροστινή πλευρά του Ιερού Ναού. Ακόμη και μέσα στην εκκλησία, ο πλάτανος εδώ δεσπόζει και αγκαλιάζει το εξοκλήσι αυτό το πανέμορφο με το ψηλό καμπαναριό, το πολύ ψηλό καμπαναριό όπως βλέπετε. Το εκκλησάκι αυτό το εξοκλήσι ανηγέθηκε το 1997 με πρωτοβουλία κάποιων ιδιωτών, όπως βλέπουμε εδώ, τον Κωνσταντίνο και Ηλία Ματθαίου. Και από αυτή την πλευρά το εξοκλήσι είναι πανέμορφο, με την ελληνική σημαία στο βάθος, το πράσινο και το γαλάζιο να ενώνονται και να γίνονται ένα, να μιλάνε ουσιαστικά στον επισκέπτη, στον πιστό που προσέρχεται εδώ, στον ιερό αυτό χώρο, με το μεγαλείο της φύσης, να γίνονται ένα. Έχει και παγκάκια να καθίσει κάποιος να ερημήσει. Πολλοίς κόσμος δεν το ξέρει αυτό το εξοκλήσι εδώ στο πανέμορφο, στο γοητευτικό αυτό σημείο του Πλαταμώνα, αλλά αξίζει να το επισκεφθεί κάποιος, να θαυμάσει
αυτό το εξοκλήσιτο πανέμορφο και ολόλευκο και να ζητήσει χάρη των Αγίων της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης προστατών του γάμου, αγαπητοί κυρίες και κύριοι του Βήματος Ορθοδοξίας. Εδώ σιγά σιγά θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στο εξοκλήσι Κωνσταντίνου και Ελένης.